αποτυχίας παρά την πτώση του τζίρου τους, ευελπιστούν πως η αυξημένη κίνηση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες σηματοδοτεί και την επανέναρξη της εμπορικής κινητικότητας. Μικρή αύξηση της κίνησης παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στην πλατεία Ναβαρίνου και στην οδό Δημητρίου Γούναρη, όπως δηλώνουν οι καταστηματάρχες. Ωστόσο, η καταναλωτική δυνατότητα των πολιτών είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα ο τζίρος των εμπορικών καταστημάτων να συρρυκνώνεται. Ενώ ναι, κυκλοφορεί έξω, αλλά στα καταστήματα μέσα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει διαφορά στο τζίρο. Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Τα πρωινά έχουμε έτσι μια μειωμένη κίνηση, αλλά τα απογεύματα πηγαίνει καλά. Βλέπουμε κόσμο πολύ έξω. Τώρα, από κατανάλωση, αν με ρωτάς, είναι λίγο μετρημένη. Δεν ξανάγινε εδώ και 45 χρόνια που είμαι εδώ. Δεν ξανάγινε ποτέ χειρότερη δουλειά. Είναι πιο χάλια δεν γίνεται δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι πιο χάλια δεν γίνεται. Έχετε δει κάποια διαφορά στον τζίρο σας, είναι πεσμένος? Τι πεσμένος, πάρα πολύ πεσμένος λέμε. Δεν υπάρχει τίποτε τζίρος. Κλείνουμε με μηδέν πολλές φορές. Κλείνουμε με μηδέν. Έχουμε και υπάλληλο που μας στοιχίζει 1000 ευρώ και κλείνουμε με μηδέν. Η κίνηση είναι πεσμένη. Όντως, ο κόσμος που κυκλοφορεί, κυκλοφορεί να πούμε αυτόν που βλέπεις, ξέρω ότι περισσότερο για βόλτα. Να βγει μια βόλτα, να περπατήσει, να αλλάξει το περιβάλλον που λένε. Αλλά τα ταμεία μας, λίγο να πούμε, είναι στηρημένα. Είναι πεσμένη η κίνηση μετά τον COVID. Πώς βλέπετε τα γενικά πράγματα? Γενικά στην πόλη. Πολύ, πολύ πεσμένη. Στην πλατεία της Ναβαρίνου κυρίως. Πολύ πεσμένη. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη όπως πριν. Εστιατόρια που έχουν χτυπηθεί θανάσιμα. Εδώ αναφέρεται ότι πάνε με δικά τους μαχαιροπύρουνα και δικά τους ποτήρια. Δηλαδή φανταστείτε τώρα γιατί φόβο μιλάμε. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα καταστήματα πώλησης τροφίμων που δείχνουν να μην έχουν πληγεί τη δύσκολη αυτή περίοδο. Τα δικά μας τα καταστήματα που είναι με το σχέση με την τροφή, μια χαρά είναι. Έχετε δει διαφορά στο τζίρο σας μετά την άρση των μέτρων? Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει μια σταθερότητα. Ακόμα και τις μέρες που ήταν με τον κορονοϊό υπήρχε σταθερότητα. Η απουσία των φοιτητών λόγω των διαδικτυακών εξετάσεων αλλά και του θέρους επηρεάζει αρνητικά την εμπορική κίνηση σε αυτήν την πολυσύχναστη περιοχή. Κοίταξε, αν και πάνε καλά όλα τα πράγματα, πιστεύω να δούμε όταν γυρίσουν φοιτητές το Φεβρουάριο και πέρα, φθινόπωρο. Το φθινόπωρο πιστεύω να πούμε κάτι να ξεκινήσει. Οι καταστηματάρχες ευελπιστούν η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς να είναι το ξεκίνημα για την επιστροφή του εμπορίου στην κανονικότητα, καθώς αυτές οι οδοί αποτελούν χώρο συγκέντρωσης φοιτητών.